Εδώ με τη Χριστίνα Κάσο. Χριστίνα μου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Τι ήταν αυτό που είδα τώρα, η Μαρίζα Ρίζου. Ήταν η Μαρίζα Ρίζου. Πώς προέκυψε. Άμα δεις ξανά το βίντεο, θα δεις ότι έχει δίπλα τις δύο άτομα. Νοηματική. Νοηματική. Ναι. Και ακριβώς αυτό είναι που είναι καλή ευκαιρία να το προωθήσουμε, ότι ο πολιτισμός είναι για όλους. Έτσι και η Μαρίζα Ρίζου με τις τρεις παραστάσεις που είχε στην Κύπρο είχε νοηματική διερμηνία και είναι καλό αυτό γιατί ναι. Ο πολιτισμός ανήκει σε όλους και είναι, θα πρέπει να τον κάνουμε προσβάσιμο. Και όμως, χρειάζεται και ένα κόστος που πρέπει να υπομισθούν οι παραγωγοί. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι είναι και λίγο δύσκολο. Αλλά ο πολιτισμός μας δεν είναι μόνο η τέχνη. Και υπάρχουν και χορηγίες, έτσι, από το αρμόδιο υφυπουργείο. Να διοχετεύονται σωστά. Λοιπόν, πάμε να δούμε την ατζέντα της εβδομάδας. Τι μας έχεις ως προτάσεις. Αρχίζει το 24ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Από τις 7 μέχρι τις 29 Ιουνίου θα το έχουμε και η αρχή γίνεται με το Hocus Pocus. Είναι μια παράσταση χορευτική που θα δούμε, εννοείται ότι είναι χορευτική γιατί είναι όλες χορευτικές. Θα δούμε την αδερφική σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στους δύο χορευτές και έτσι θα κινητοποιήσει και τη φαντασία των θεατών. Είναι σήμερα στις 5 στο θέατρο Ριάλτο. Έχουμε τις πεταλούδες που πετούν ελεύθερες. Σε σκηνοθεσία Σταμάτη Φασούλη, είναι το θεατρικό έργο του Λέοναρντ Γκέρσε, η οποία θεωρείται μία από τις ωραιότερες κομμωδίες του σύγχρονου παγκόσμιου θεάτρου. Και το γέλιο και η συγκίνηση εναλλάσσονται έτσι μαγικά σε αυτή την παράσταση. 8-9 Ιουνίου στις 9 στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας και άλλη μία παράσταση, δύο παραστάσεις στις 10 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα και στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Λευκοσίας. Μετά 11, 12, 13 Ιουνίου στις 9 και πάλι στο Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού. 14 Ιουνίου στο Μαρκίδιο Θέατρο Πάφος, στην Πάφο. Και 15-16 Ιουνίου και πάλι στις 9 στο θέατρο Σκάλα. Και σε Λεμεσό Πάφο και στη Λάρνακα το θέατρο Σκάλα. Στο θέατρο Σκάλα είναι στη Σκάλα. Ναι, στη Λάρνακα. Στις 9 ήθελα να πω και οι τρεις. Ναι. Στις οποίες Λάρνακα και στην Πάφο είναι πολύ περιορισμένος αριθμός. Αν δεν κάνω λάθος κιόλας είναι sold out στην Πάφο, οπότε να βάλουν υπάρχει και ένα ενδιαφέρον, ναι. Τρέξτε. Λοιπόν, άλλο. Ο Ρωτιανός Όμιλος Αμοχώς, του μας προσκαλεί στα εγκαίρια της έκθεσης φωτογραφίας με τίτλο «Μάνα άφησε το παράθυρο ανοιχτό για 49 χρόνια». Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι για την Αμόχωστο. Φωτογραφίζουν και βιντεοσκοπούν την εγκαταλελειμμένη πόλη και τη θάλασσα της Αμοχώστου. Mm-hmm. Είναι στις 8 Ιουνίου στις 9:30 και θα διαρκέσει αυτή η έκθεση μέχρι τις 11 Ιουνίου στο Πολυχώρο Πλεύσης. Ο Πασικάφ μας προσκαλεί σε ένα πανηγύρι, σε ένα καλοκαιρινό πανηγύρι. Είναι μια ξεχωριστή ημέρα με μουσική, χορό, θέατρο και ό,τι μπορεί να απολαύσει ένα παιδί. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα στις 11 Ιουλίου στο Δημόσιο Δημοτικό Κήπο. Και τελειώνουμε με τον Ήλιο, ο οποίος ήλιος έχει πολλαπλασιαστεί και είναι και το θέμα που θα σου παρουσιάσω σήμερα. Είναι η έκθεση που ανοίγει σήμερα τις πόρτες της στις 6:30 το απόγευμα στη Βουλή των Αντιπροσώπων, στο υπαίθριο της Βουλής των Αντιπροσώπων. Και αυτά και είναι αυτό που μας έχεις ετοιμάσει. Τα έσοδα από την συγκεκριμένη έκθεση, η οποία θα γίνει με δημοπρασία η πώληση των εκθεμάτων, θα διαρκέσει μέχρι τις 23. Εκεί θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα και τα έσοδα θα πάνε στον Σύνδεσμο Ευημερίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία. Σας ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα μου. Και πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Όταν ο ήλιος βγήκε από τη Βουλή, γέννησε άλλους 77 ήλιους, πέρασαν στα χέρια διαφόρων προσωπικότητων και επέστρεψαν για να σκορπίσουν την ελπίδα. Όταν ο ήλιος είναι η έκθεση που φιλοξενείται στο υπαίθριο της Βουλής των Αντιπροσώπων για να ενισχύσει το έργο του Συνδέσμου Ευημερίας για άτομα με νοητική αναπηρία. Προσεγγίσαμε διάφορες προσωπικότητες, άτομα που μας στήριξαν, διάφορους καλλιτέχνες που γνωρίζουμε και μας στηρίζουν σε όλα τα χρόνια λειτουργίας μας και τους ζητήθηκε να φιλοτεχνήσουν τους ίδιους όπως οι ίδιοι θέλουν και εκφράζονται. Ο κάθε ίδιος έχει το δικό του συμβολισμό και τις δικές του τεχνικές. Είμαστε εδώ σήμερα με 70, περίπου 80 υπέροχα έργα από υπέροχες προσωπικότητες και χαιρόμαστε πραγματικά που μέσα από την τέχνη μπορούμε να προσφέρουμε στον συνάνθρωπό μας. Ανάμεσα στους ήλιους που φιλοτέχνησαν η πρόεδρος της Βουλής, ο πρώην υφυπουργός πολιτισμού, διάφοροι καλλιτέχνες και διάσημα πρόσωπα, είναι και ο ήλιος που πήρε τη λάμψη του από τον Χαράλαμπο. Ο ήλιος που φιλοτέχνησε η Ελίνα Σουγλίδου τιμώντας τη μνήμη του.
Το κάτω κομμάτι είναι 6 διαφορετικά σχέδια τα οποία δημιουργήθηκαν από έναν από τα άτομα μας που εξυπηρετούσαμε στους χώρους μας για αρκετά χρόνια και δυστυχώς απεβίωσε πέρσι και είναι αφαιρεωμένο στο χαράλαμπον αυτών των εργοντέχνης. Δημιούργησε έναν κολάζ με όλα του τα έργα που δημιούργησε ο ίδιος και έβαλα τη δική μου πινελιά χρησιμοποιώντας τον ίδιο από πάνω, όπως βλέπετε, με το δικό μου χαρακτήρα. Ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσαμε πάρα πολύ και ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε ο ίδιος την τέχνη. Και όποτε χρησιμοποιούσε τελικά τέχνη, έβλεπες μια γαλήνη στο βλέμμα του. Έχουμε εξαιρετικά έργα στην έκθεση από εικαστικούς καλλιτέχνες σπουδαίους και επειδή εγώ δεν είμαι ένας εξ αυτών, αποφάσισα να φτιάξω ένα έργο βασισμένο στη δική μου την τέχνη, στην τέχνη της τυχουργικής. Οπότε το τι έκανα είναι ότι φιλοτέχνησα το έργο με στίχους από τραγούδια μου. Κάθε καλλιτέχνης και ένας διαφορετικός ήλιος. Όλοι όμως απλώνουν τις ακτίδες τους για έναν κοινό σκοπό. Όλα τα έσοδα από την δημοπρασία που θα γίνει εδώ στη Βουλή θα διατεθούν για ενίσχυση του ΣΥΑΝΑ. Ένας σύνδεσμος που ιδρύθηκε το 1990, κλείνει 33 χρόνια ζωής. Στόχος του συνδέσμου είναι να παρέχει υπηρεσίες σε ενήλικες με βαριάς μορφής ζωητική αναπηρία. Ο σύνδεσμος λειτουργεί 2 κέντρα ημερήσιας φροντίδας, ένα στο Στρόβολο και ένα στη Λευκοσία. Και τα τελευταία 2 χρόνια λειτουργούμε μετά από ανάθεση του κράτους και το Θεραπευτικό Κέντρο Ήρυδα, Κέντρο Παροχής Υπηρεσιών. Ανάμεσα στους στόχους της έκθεσης είναι και η ευαισθητοποίηση της κυπριακής κοινωνίας σε θέματα βαριάς νοητικής αναπηρίας και συμπερίληψης. Ο στόχος μας μέσα από το ΣΥΑΝΑ είναι να κάνουμε μορφότερη τη ζωή των ανθρώπων αυτών. Στην ενηλικίωση πια, στα 21 τους χρόνια έρχονται στον σύνδεσμο και μένουν εκεί μέχρι το τέλος της ζωής τους. Και ένας πολύ όμορφος τρόπος για να γίνεται η ζωή πιο όμορφη είναι η τέχνη, είναι ο πολιτισμός. Οπότε σε κάθε φάσμα των δραστηριοτήτων του ΣΥΑΝΑ εντάσσουμε τις τέχνες, εντάσσουμε τον πολιτισμό. Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 23 Ιουνίου και τα εκθέματα θα πωλούνται με τη μορφή της σιωπηρής δημοπρασίας.